στην διεθνή επικαιρότητα τώρα και το πρωτοφανές σχήμα βίας στη Σουηδία, με το οποίο αναγκάζεται να επιστρατευτούν ακόμα και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συμμορίες στρατολογούν νεαρούς μετανάστες και τους αναθέτουν ακόμη και συμβόλαια θανάτου. Τέτοιες απίστευτες εικόνες θα αντικρίσουν σε λίγο οι Σουηδοί. Πάνοπλοι στρατιώτες στους δρόμους των πόλεων. Η εγκληματικότητα στη Σουηδία είναι πλέον ανεξέλεγκτη. Οι συμμορίες στρατολογούν μετανάστες από τις υποβαθμισμένες περιοχές. Η πολιτική της ενσωμάτωσης απέτυχε. Οι κριμινέλα είναι hänsynslösa. De hyr in utövare, i många fall unga, som beväpnas och ges direktiv om personer och adresser att angripa. Η αστυνομία καταγγέλει ότι οι νεαροί μετανάστες φτάνουν ακόμη και στο σημείο να ζητούν από εγκληματικές οργανώσεις να διαπράξουν φόνους για λογαριασμό τους. Οι δολοφόνοι είναι και αυτοί ανήλικοι. Τους δίνουν όπλα ή εκρηκτικά. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα. Υπάρχουν και παιδιά που επικοινωνούν με τα δίκτυα για να μάθουν. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός σπέβδει τώρα να ξεκαθαρίσει μετά την εντύπωση που προκάλεσε η διεθνώς είδηση. Ο στρατός δεν θα έχει το ρόλο της αστυνομίας. Θα βοηθάει όπου υπάρχει ανάγκη ώστε να τερματιστεί η βία. Första är vi på torsdag kommer att fatta regeringsbeslut om att uppdra åt Försvarsmakten och Polismyndigheten att ge och ta emot hjälp där specialkompetens hos Försvarsmakten kan stötta polisen. Inom nu gällande lagstiftning. Και επαναλαμβάνει σοκαρισμένος, δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Το σουηδικό δίκαιο δεν προβλέπει αντιμετώπιση για τον πόλεμο συμμοριών. Våldsvågen som vi ser den saknar motstycke. Den saknar motstycke i Sverige, men den saknar också motstycke i Europa. I Europa, inget annat land har en situation som den som vi har i Sverige. Η βία κλιμακώθηκε τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την αστυνομία, εξαιτίας του πολέμου που είχε ξεσπάσει σε μία από αυτές τις συμμορίες.